ένταση στην Αλάσκα. Ρωσικό βομβαρδιστικό αναχαιτίστηκε από F-16 τον ΗΠΑ. Μαχητικά jets F-16 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ λοιπόν έσπευσαν να αναχαιτήσουν ρωσικό βομβαρδιστικό που προσέγγισε την ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας της Αλάσκα την Δευτέρα. Το αεροσκάφος, το οποίο ανιχνεύτηκε στις 13 Φεβρουαρίου, δεν εισήλθε στον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά και δεν αποτέλεσε απειλή, εξήγησε η αμυντική διοίκηση του εναέριου χώρου της Βόρειας Αμερικής, NORAD, σε σχετική δήλωση στις 14 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με όσα είπε η NORAD, ρωσικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένου ενός TAV-95 BRH και μαχητικών jets SU-35, παρέμειναν στο διεθνή εναέριο χώρο και δεν εισήλθαν στον αμερικανικό ή καναδικό. Ρωσικά αεροσκάφη παρέμειναν σε διεθνή εναέριο χώρο και δεν εισήλθαν στον αμερικανικό ή καναδικό εναέριο χώρο. Αυτή η ρωσική ενέργεια στην ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας της Βόρειας Αμερικής συμβαίνει συχνά και δεν θεωρείται απειλή. Ούτε η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται προκλητική, προσθέθηκε από την διοίκηση. Στην δήλωση, τονίστηκε επίσης πως οι ρωσικές πτήσεις δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με το μυστήριο κύμα καταρρύψεων υπτάμενων αντικειμένων από τον Αμερικανικό στρατό στην Βόρεια Αμερική τις τελευταίες εβδομάδες. Η NORAD περίμενε αυτή την ρωσική ενέργεια και ως αποτέλεσμα του προγραμματισμού μας, ήμασταν έτοιμοι να τα αναχαιτήσουμε. Δύο μαχητικά F-16 της NORAD αναχαίτησαν ένα ρωσικό αεροσκάφος. Η NORAD έστειλε και δύο μαχητικά jets με stealth δυνατότητες τύπου F-35A, ένα AWACS τύπου E-3 Sentry της Boeing και δύο αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού τύπου KC-135 Strato Tanker για υποστήριξη. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.